Κύριε, για εσάς σας καλωσορίζω. Θα συζητήσουμε πολύ όμορφα θέματα σήμερα. Δεν θα είναι καθόλου στενάχωρα, γιατί ζούμε όμορφα και έχουμε την πρόληψη πριν από όλα. Οπωσδήποτε. Για να ξεκινήσουμε πολύ χαρμόσυνα, μηνύματα να δίνουμε. Ο καρκίνος, σαν μία λέξη, δεν περικλεί όλα αυτά τα νοσήματα που είναι καλύτερα, σαν ορολογία, να λέγαμε κακοήθινο πλασματικά νοσήματα, που είναι πάνω από 200 διαφορετικά νοσήματα. Τα οποία βέβαια μπορούν να αντιμετωπιστούν και με επιτυχία τις περισσότερες φορές. Άρα, όπως γίνεται κατανοητό, ένα φάρμακο δεν φτάνει στο να μπορέσει να θεραπεύσει τόσα διαφορετικά νοσήματα, έτσι, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι έχει βρεθεί και μας το κρύβουν. Πώς δημιουργείται ο κάθε καρκίνος ξεχωριστά, αυτό που είπατε με το κάθε νόσημα? Τα κύτταρά μας, τα φυσιολογικά κύτταρά μας, αυτά που φτιάχνουν τη δομή ενός όργανου, όπως είναι το ύπαρο, πνεύμονας, η καρδιά, κάποια στιγμή γερνάνε και αφήνουν πίσω τους τη γατρικά κύτταρα που πρέπει να μοιάζουν με τα μητρικά. Αυτή όλη η διαδικασία γίνεται μέσω ενός ελεγκτικού μηχανισμού που ελέγχεται από γονίδια. Αυτά τα ελεγκτικά λοιπόν γονίδια μπορεί να υποστούν κάποιες μεταλλάξεις, να μην δημιουργηθούν κύτταρα φυσιολογικά, αλλά να δημιουργηθούν νεοπλασματικά κύτταρα. Τέτοια κάνουμε κάθε μέρα όλοι μας. Έρχεται το νοσοποιητικό σύστημα, ο γιατρός, ο εσωτερικός μας γιατρός, να τα αναγνωρίσει σαν μη δικά του και να τα εξουθετερώσει. Στην περίπτωση λοιπόν που δεν τα αναγνωρίσει ξένα και τα αναγνωρίσει δικά του, αρχίζει να τα προστατεύει και δεν τα κυνηγάει. Έτσι αρχίζει σιγά σιγά να δημιουργείται ένα νεοπλασματικό νόσημα, μια κακοήθεια, που έχει την ιδιότητα να μετακινείται μέσω των αγκείων, να ταξιδεύει, να δημιουργεί αποικίες, τις γνωστές μεταστάσεις που θα έχουμε ακούσει. Εμείς τι ακριβώς κάνουμε, αν συμβεί αυτό το πράγμα, και είμαστε από την άλλη μεριά? Εμείς πρέπει να κάνουμε τους προληπτικούς μας ελέγχους. Γιατί η έγκαιρη διάγνωση είναι αυτή που θα μας βοηθήσει αποτελεσματικά να καταφέρουμε να θεραπεύσουμε. Ο ασθενής που έρχεται να σας δει και γενικώς οι άνθρωποι που συναναστρέφεστε, κάνουν κάποιες εξετάσεις πιο πριν για να γνωρίζουν? Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς όταν έρχονται σε εμάς, έρχονται είναι ήδη διαγνωσμένοι με ένα καρκόηθες συνοπλασματικό νόσημα. Συγκριτικά με το παρελθόν, όλο και περισσότεροι ενημερωμένους ασθενείς βλέπουμε και συνοδούς. Όλα ξεκινάνε βέβαια από τη σωστή πρόληψη. Όλα ξεκινάνε από την πρωτογενή και τη δευτερογενή πρόληψη. Η πρωτογενή είναι ο τρόπος που ζούμε, η διατροφή μας. Εκεί ήθελα να αναφερθώ. Η δευτερογενή είναι η έγκαιρη διάγνωση, προληπτική έλεγχη. Τι φύλο είμαστε, αν άντρας, γυναίκα, ηλικία. Μπορούν να γίνουν κάποιοι προληπτικοί έλεγχοι με στόχο να προλάβουμε μία νόσο εν το γενέση της και να την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Αν βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που είμαστε κάποιοι, είναι υψηλότερου κινδύνου να εμφανίσουν κάποια νοσήματα, είτε αυτοί είναι φορείς γονιδιακών μεταλλάξεων, είτε είναι ο τρόπος ζωής, καπνιστές κτλ. Που οπωσδήποτε έχουν έναν πιο αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν πλασματικά νοσήματα. Ανάλογα με τις συνήθειες. Εμείς στην καθημερινότητά μας, τι μπορούμε να κάνουμε? Να κάνουμε τους προληπτικούς μας ελέγχους, να κάνουμε όσο γίνεται μια ζωή με άσκηση, με καλή διατροφή, πάνω με τον άριστον, όπως έλεγαν και οι πρόγονοι μας, και από εκεί και πέρα να είμαστε κοντά στο γιατρό, ανάλογα με το φύλο, δηλαδή οι γυναίκες στον μαστολόγο τους μετά από κάποια συγκεκριμένη ηλικία, εκεί γύρω στα 40, που θα πρέπει να ξεκινάνε τις προληπτικές μαστογραφίες και τους περίπους και την γενική εξέταση. Αν μπορούν να κάνουν την αυτοψηλάφιση και την αυτοεξέταση από μικρότερη ηλικία μετά των 20 ετών, και βέβαια οι γυναίκες που είναι υψηλότερο κινδύνο επειδή πιάσαμε για το μαστό, αυτές βέβαια θα πρέπει να ελέγχονται από μικρότερη ηλικία.